Ο Ερντογάν έκανε τρομακτικά λάθη τακτικής και στρατηγικής, ενώ πήγαινε πολύ καλά. Το πρόβλημα που έχει τώρα να λύσει είναι ότι έχει και ένα πρόβλημα δικό του εντελώς. Να φωνάξει το Διεθνές Δομινωματικό Ταμείο, διότι σε αυτή την κατάσταση. Κανονικά Δευτέρα μπαίνει μέσα για το ταμείο. Του είναι. Εκεί είναι. Α, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει. Η Τουρκία είναι G20, είναι μία από τις 20 μεγάλες χώρες. Πιστεύει ότι μπορεί μόνη της, άρα τι θα κάνει. Θα χρειαστεί, αλλά αυτά μέτρα. Τα ξέρουν στην πόλη. Θα λάβει μέτρα, οπωσδήποτε. Θα είναι λιτότητα, οπωσδήποτε. Θα είναι σκληρές. Μιλάμε για μειώσεις μισθών, για αυξήσεις φόρων. Τι θα κάνει. Δηλαδή. Θα κάνει. Συνήθως όμως κάνεις, μειώνεις την έκταση του δημοσίου και οπωσδήποτε πρέπει με κάποιο τρόπο τα κακά δάνεια, όλα αυτά τα κοκκινισμένα πλέον δάνεια που καταραίουν και δεν καταρρεύσουν και οι τράπεζες από πίσω, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Άρα, τι θα κάνει. Κατά τη γνώμη μου, θα εφαρμόσει πρόγραμμα ταμείου. Χωρίς το ταμείο. Αρχικώς. Μνημόνιο χωρίς μνημόνιο. Δηλαδή. Αν τα πάει καλά με αυτό και τα καταφέρει, είναι και θέμα να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο παρελθόν είχε βρει. Ναι. Τότε μπορεί η Τουρκία να σιγά σιγά ορθοποδήσει. Γιατί παραμένει μια πολύ μεγάλη οικονομία, μια πολύ μεγάλη χώρα, με πάρα πολλούς ανθρώπους, με δυναμισμό. Η υποτίμηση της λίρας της τουρκικής εμάς μας έχει βλάψει στον τουρισμό. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτά που κάνει ο ίδιος που λέει διάφορα τέτοια βλάπτουν εκείνον. Γι' αυτό και αποτελεί τεράστια ανοησία όλη αυτή η παραφιλολογία που υπάρχει δυστυχώς και σε εμάς και η οποία ενίοτε γίνεται και επίσημη θέση. Περιθερμών επεισοδίων, λες και πολέμων κλπ. Η οποία ενίοτε γίνεται και επίσημη θέση και στη δικιά μας πλευρά, στην Ελλάδα.